Λοιπόν, και όπως σας είχα προαναφέρει, έχουμε ακόμη έναν καλεσμένο. Κρατάμε τα καλά για το τέλος. Αυτό να ξέρετε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα όσα θα πούμε και όσα θα μοιραστούμε με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Μάκη Κυριζίδη, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος τεχνικών έργων. Κύριε Κυριζίδη, να σας καλωσορίσω εδώ στο Λίμπερο 107,4, στο γυάλινο στούντιό μας, στην καρδιά της πόλης, στην καρδιά της Αριστοτέλους, πρωινό στις 8 μαζί σας σήμερα. Καλημέρα, να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία σε ένα σημείο εδώ της πόλης, το οποίο είναι κεντρικό, με τρομερή ενέργεια, και καλή επιτυχία στο πολύ ωραίο πρόγραμμα το οποίο έχετε ετοιμάσει, το νέο πρόγραμμα του σταθμού σας, το οποίο πραγματικά είναι γεμάτο διαμάντια από ό,τι βλέπω εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Εγώ τώρα κρίνω από τα λεγόμενά σας ότι θα είστε μόνιμος ακροατής, οπότε απριόρι δέχομαι τα συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Έχετε πολύ καλούς φίλους και οι οποίοι κάνουν εξαιρετικές εκπομπές, τουλάχιστον για εμάς που είμαστε οπαδοί και φίλαθλοι, και νομίζω ότι θα πάει εξαιρετικά και αυτό το πρόγραμμα. Λοιπόν, να ξέρετε ότι μιας που δώσατε την πάσα, αυτό το οπαδί θα το εκμεταλλευτώ λίγο αργότερα όμως. Προς το παρόν, ας μιλήσουμε για τεχνικά έργα, αφού είστε ο αντιδήμαρχος και είστε ο καθήλυνα αρμόδιος. Μια πολύ απλή ερώτηση. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης τι κάνει σήμερα, εν έτη 2022, Σεπτέμβριο του 2022, για αυτό το κομμάτι? Τι κάνει για τον κόσμο του? Κοιτάξτε, αυτή την χρονική περίοδο έχουμε πάρα πολλά τα οποία τρέχουν, από ασφαλτοστρώσεις οι οποίες γίνονται σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση, από αλλαγές αναπλάσεις γειτονιών. Είμαστε τώρα στην Κάτω Τούμπα, στην Αφλίου, και πέρα στον δρόμο κάνουμε τα πεζοδρόμια. Ταυτόχρονα κάνουμε μια μεγάλη παρέμβαση στην Δημητρίου Γούναρη, στην Βύρονος με Παλαμά. Χτίζουμε δύο νέα καινούργια σχολεία στη Λαχανά, ανακαινίζουμε το παλιό στην Κριεζότου. Ξεκινήσαμε μια μεγάλη ανάπλαση στο Βαρδάρι, μοναστηρίου Βάχου Μιχαήλ Καλού. Ξεκινάμε μια πολύ μεγάλη ανάπλαση κάτω από το Ιπποκράτιο. Ήδη τρέχει το πάρκο για όλους στην Τούμπα. Θα μπορούσα να σας πω 10-15 έργα τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι απόρρια των προηγούμενων ετών. Ξέρετε, η πανδημία μας έκανε ένα καλό να οριμάσουμε πολλά πράγματα, να πάρουμε χρηματοδοτήσεις, να τρέξουμε τις μελέτες και σήμερα να αρχίζουν να υλοποιούνται. Ο στόχος μας είναι μέσα στο επόμενο εξάμηνο, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε περιοχή της πόλης, να υπάρχει ένα εργοτάξιο και να βλέπουν οι πολίτες εκεί που δεν έβλεπαν τον Δήμο Θεσσαλονίκης εδώ και δεκαετίες να έρχεται, να παρεμβαίνει και να βελτιώνει το επίπεδο ζωής των κατοίκων. Βέβαια, το βασικό, αντιδήμαρχε, θα μου επιτρέψετε να πω, είναι η ποιότητα ζωής. Συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Και δεν ξέρω αν νόημα έχει να βλέπουμε μόνο τα έργα ή αυτά τα έργα να έχουν ανταπόκριση για την ποιότητα ζωής. Εγώ θα μείνω στο πρώτο που είπατε και επιτρέψτε μου να ρωτήσω στο κομμάτι των ασφαλτοστρώσεων, επειδή όντως είναι αλήθεια αυτό και το βλέπουμε με τα μάτια μας, γίνονται αρκετά έργα. Τι είναι αυτό που κάνει το Δήμο Θεσσαλονίκης να επιλέγει, δεν ξέρω τι είναι ακριβώς, γι' αυτό σας ρωτάω ειλικρινά, να επιλέγει να κάνει τις ασφαλτοστρώσεις σε ώρες που ταλαιπωρούν τους οδηγούς? Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν όλες που ταλαιπωρούν ή όχι τους οδηγούς. Προσπαθούμε να τελειώνουμε τις ασφαλτοστρώσεις παρεμβάσεις μας καθημερινά σε λίγες ώρες, mm-hmm. απ' τη μια. Απ' την άλλη, είναι δημόσιοι διεθνείς διαγωνισμοί. Ναι. Δεν είναι οι υπάλληλοι του Δήμου οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις εργασίες. Αλίμονο με τους 10 υπαλλήλους που έχουν στις τεχνικές υπηρεσίες να κάνουμε τόσο μεγάλες παρεμβάσεις. Είναι δημόσιοι διεθνείς διαγωνισμοί όπου έρχονται οι εργολάβοι. Αυτό δεν ισχύει μόνο για το Δήμο Θεσσαλονίκης, ισχύει για όλους τους υπόλοιπους. Και οι οποίοι δίνουν τις εκπτώσεις τους όπως ορίζει ο νόμος για να πάρουμε τις μεγαλύτερες εκπτώσεις για το δημόσιο χρήμα. Αυτές οι εκπτώσεις δεν βγαίνουν με υπερορίες, δεν βγαίνουν με νυχτερινά, δεν βγαίνουν με εξαιρέσιμα, δεν βγαίνουν με οτιδήποτε άλλο. Ξέρετε την εργατική νομοθεσία, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη για όλα αυτά. Το θέμα όμως, ξέρετε, γιατί πολλές φορές το αντιμετωπίζω αυτό. Πηγαίνουμε, αντικαθιστούμε τα πεζοδρόμια τώρα στην Κάτω Τούμπα, κάνουμε τις παιδικές χαρές. Ναι, θα ταλαιπωρηθούμε για 10-15 μέρες. Όταν έχουμε ασφαλτόστρωση, εδώ και 40 χρόνια δεν έχει ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος μας. Μια τρίτη μεσημέρι θα ταλαιπωρηθούμε από τις 11 μέχρι τις 4 το μεσημέρι, μετά από 42 χρόνια που κάνουμε ασφαλτοστρώση τώρα στην Απόλλωνος, στην Επιδαύρου, στην Κάτω Τούμπα. Εννοείται ότι 40 χρόνια δεν είχε γίνει ασφαλτόστρωση. Θα ταλαιπωρηθούμε για 3,5-4 ώρες. Οκ, okay, ναι. Νομίζω ότι πρέπει να κρατάμε, να μην με ψημιρούμε, να μην έχουμε μονάχα γκρινιά, να βλέπουμε τα θετικά και έχοντας μια θετική σκέψη, δίνουμε και όθηση σε όλους αυτούς που θέλουν να τρέξουν και να κάνουν κάτι παραπάνω, mm-hmm. ότι μπορεί να γίνει. Ναι, πράγματι. Κλείσαμε τώρα μια παιδική χαρά στη Δημητσάνα. Μα την κλείσαμε για να την κάνουμε ανακαίνιση. Ναι, θα έρθει ο εργολάβος, θα ρίξει το ειδικό δάπεδο, θα έρθουν τα παιχνίδια. Μα 17 χρόνια δεν είναι ασφαλής. Δεν έχει γίνει κάποια ανακαίνιση. Θα ταλαιπωρηθούμε 10 μέρες, 15. Όπως γίνεται και στο σπίτι μας. Ναι. Θέλουμε να κάνουμε μια ανακαίνιση στο μπάνιο μας. Δεν μπορούμε να πάμε για 3-4 μέρες στο μπάνιο. Αυτή
αυτή είναι η πραγματικότητα. Εν πάση περιπτώσει, ο αγώνας είναι συνεχής, είναι ανένδοτος. Δεν μας πτωούν αντιπολιτευτικές, αν θέλετε, κορώνες από πλευρά συνανθρώπων, συνδημοτών μας. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι και έχουμε πιστέψει ότι αλλάζοντας το πεζοδρόμιο, την παιδική χαρά, ξαναδουλεύοντας το συντριβάνι και κάνοντας απλά πράγματα τα οποία πρέπει να κάνει ο Δήμος, είναι οι αρμοδιότητες του, βελτιώνει το επίπεδο ζωής. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά που κάνει η κεντρική κυβέρνηση. Μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε αξίες, μακάρι να μπορούσαμε να μειώσουμε φορολογίες. Καλά, αυτό δεν το κάνει η κεντρική πολιτική στιγμή, θα το κάνετε εσείς. Οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε και να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση, προσπαθούμε να το κάνουμε. Μάλιστα. Να ρωτήσω λοιπόν, κύριε Κυριζίδη, ποιο είναι το έργο, μιας και εσείς είστε ο καθήλυν αρμόδιος να απαντήσετε, που σας ζητάνε περισσότερο οι συνδημότες μας. Τι είναι αυτό που απαιτούν περισσότερο ή αν θέλετε τι είναι αυτό που θα τους βοηθήσει περισσότερο? Κοιτάξτε, μας ζητάνε τα πάντα. Φωτισμό μας ζητάνε έντονα. Τελειώνουμε μια μεγάλη εργολαβία ώστε να αλλάξουμε όλα τα φώτα, να τα κάνουμε LED. Θέλουν περισσότερο φως στις γειτονιές. Θέλουν πεζοδρόμια. Εννοείται όλα τα φώτα της Θεσσαλονίκης να γίνουν LED. Θα γίνουν LED μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Έχει ολοκληρωθεί σχεδόν το έργο. Θα αλλάξει όλος ο φωτισμός. Εκεί που άλλοι λένε τώρα λόγω των οικονομίας ότι θα σβήσουμε τα φώτα, εμείς θα τα έχουμε ακόμη πιο έντονα με 70% εξοικονόμηση. Μας ζητάνε πεζοδρόμια πολύ. Γι' αυτό έχουμε ένα τεράστιο πρόγραμμα τώρα το οποίο εκτείνεται σε κάθε γειτονιά της πόλης. Γιατί τα πεζοδρόμια είναι χάλια. Είναι εγκαταλειμμένα και μας ζητάνε και ασφαλτοστρώσεις. Όλα τα υπόλοιπα βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η συντηρήση των σχολικών κτηρίων, τα σχολιά μας, τα δημοτικά. Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Έχουμε ένα τεράστιο πρόγραμμα εκεί που έχουμε γυρασμένα σχολικά κτίρια. Προσπαθούμε να πάρουμε πόρους για να χτίσουμε 1, 2, 3. Αυτά είναι οι δυνατότητες οι οποίες δίνονται από την κεντρική διοίκηση να χτιστούν καινούργια. Αλλά υπάρχει ένα γενναίο πρόγραμμα συντηρήσεων, καθώς δεν μπορούμε να αφήνουμε τα παιδιά μας σε μία ασφαλή κτίρια, σε κτίρια τα οποία ρημάζουν πραγματικά. Εκτιμώ ότι η προσπάθεια που έγινε πέρσι μας έφερε σήμερα στο κουδούνι το φετινό του Σεπτεμβρίου χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και αυτό έγινε αντιληπτό και από τους γονείς και από τους μαθητές. Και αυτό είναι κάτι που μας χαροποιεί και μας γεμίζει δύναμη για να προχωρήσουμε ακόμα παρακάτω. Βέβαια, γνωρίζετε, φαντάζομαι, εσείς καλύτερα από τον καθένα, ότι ακόμα και σήμερα, 2022 Σεπτέμβριος, υπάρχουν παιδιά τα οποία αντί να πάνε σε κανονικά σχολιά, και δεν ξέρω πώς αυτό αφορά στο Δήμο Θεσσαλονίκης, να το τονίσω, ή είναι θέμα της κεντρικής πολιτικής κοινής, που δεν είναι τα σχολιά που θα έπρεπε να είναι, όταν ακόμα μιλάμε για κήπο και όταν ακόμα μιλάμε για λιώμενα. Σωστά, σωστά. Εμείς προσπαθούμε να φύγουμε από αυτό το κομμάτι. Είχαμε την προσχολική εκπαίδευση στα προνήπια τα οποία μπήκαν ευνίδια μέσα στους μεγάλους αστικούς ιστούς. Άρα, προβήκαμε σε κάποιες ενέργειες τοποθέτησης αιθουσών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που μας έδωσε το Υπουργείο Παιδείας, οι οποίες είναι εξαιρετικές, ξέρετε. Και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να κάνουμε δράσεις ώστε να φύγουν όλα αυτά τα παλιά κτίρια και να έχουμε σύγχρονα σχολεία. Σας είπα ότι αυτή τη στιγμή ολοκληρώσαμε ένα διθέσιο νηπιαγωγείο στην Καπετάν Άγρα στη Β' Κοινότητα. Ολοκληρώνουμε στους επόμενους μήνες ένα τριθέσιο ολοκένουργιο νηπιαγωγείο με κλιματικά κριτήρια στην Λαχανά στην Κάτω Τούμπα. Ανακαινίζουμε το ιστορικό 5ο γυμνάσιο ώστε να φύγουν τα λιώμενα από τη Μαρία Κάλλας δίπλα από το Μέγαρο και να πάνε στο ιστορικό εκεί 5ο γυμνάσιο. Επιτέλους να φύγουν. Στο φυσικό του χώρο. Πήραμε 7,5 εκατομμύρια ώστε να δημοπρατήσουμε στους επόμενους μήνες ένα καινούριο γυμνάσιο στην περιοχή της Χαριλάου, στην περιοχή των τροχιοδρομικών, ένα σύγχρονο σχολείο το οποίο πολύ έχει ανάγκη εκείνη η περιοχή, και ταυτόχρονα πηγαίνουμε σε δημοπρασία για την επανάχρηση του ιστορικού συγκροτήματος εκεί της Μιτσάκη στην Παπαναστασίου. Όλες αυτές είναι κινήσεις, ξέρετε, οι οποίες δεν λύνουν το πρόβλημα, δρούνε όμως αρκετά πυροσβεστικά, κατευναστικά, ώστε να λύσουμε και να φύγουμε από τα απαράδεκτα σχολεία, όπως λέτε κι εσείς, και να μην έχουμε τέτοιες δομές αυτή τη στιγμή στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσα εντός ή εκτός εισαγωγικών να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας για πολλά ακόμη, αλλά να ξέρετε ότι μας κυνηγάει το ρολόι. Και εδώ δεν είναι το κουδούνι του σχολείου, αλλά είναι το ρολόι που μας ενημερώνει σε λιγάκι η εκπομπή μας. Θα πρέπει. Το κουδούνι του σχολείου, ναι. Να κινούσαμε ξανά πίσω και να είμαστε μαθητές. Θα πρέπει να φτάσουμε προς το τέλος. Κύριε Κυριζίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Νομίζω ότι αυτά που είπατε ενδιέφεραν και ενδιαφέρουν τους ακροατές και δώσατε το στίγμα του Δήμου Θεσσαλονίκης για όλα αυτά που πρόκειται να κάνετε, αλλά επειδή το υποσχέθηκα νωρίτερα και είπατε ότι είστε και οπαδός, τώρα να ρωτήσω ή θα μου διαφύγετε, θα υπεκφύγετε? Είναι γνωστό ότι είμαι ηρακλειδέας. Είναι γνωστό σε όλους. Την ομάδα δεν την κρύβουμε, ούτε αλλάζουμε ομάδα, το ξέρουμε. Έτσι έπρεπε να ξεκινήσετε. 1000 χρόνια Ηρακλής. Έτσι. Σεβόμαστε όλους. Και γήπεδο στον Ηρακλή. Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια για το γήπεδο, με χαμηλά την μπάλα χωρίς την πανοκρουσία. Ο Δήμος της Θεσσαλονίκης και ο Δήμος Κωνσταντίνος Ζέρβας στεκόμαστε αρρωγοί σε οτιδήποτε μας ζητηθεί. Σταθήκαμε και την τροπολογία για το ΓΣ ώστε να έχουμε ελεύθερη μέχρι τώρα την περιουσία. Χαμηλά την μπάλα και προσπαθούμε να βελτιώσουμε και να κάνουμε, αν θέλετε, ένα όνειρο ζωής πολλών γενεών του Ηρακλή,
να το κάνουμε τα επόμενα χρόνια πραγματικότητα. Και να επιστρέψει και ο Ηρακλής εκεί που δικαιωματικά ανήκει. Αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει εκ των ΟΚ άνευ, ότι πρέπει να επιστρέψει εκεί. Δεν μπορεί να υπάρχει ούτε μπάσκετ ούτε ποδόσφαιρο χωρίς Ηρακλή στην Πολυτεχνική. Να είστε καλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας εδώ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο κέντρο της πλατείας Αριστοτέλους, σε αυτό το εξαιρετικό στούντιο που κι εσείς βοηθήσατε ώστε να είμαστε εδώ. Να είστε καλά, κύριε Ζήδη.